Το κόψιμο της κορδέλας στη Νέα Γέφυρα Σταυρωμένου σηματοδοτεί για το Ρέθυμνο την αντιπλημμυρική θωράκιση μιας πολύπαθης περιοχής που από το 2019 με κορύφωση της πλημμύρας του 2020 που η γέφυρα κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος δοκιμάστηκε σκληρά από τη μανία της φύσης. Πάντοτε στη ζωή μας όλοι γέφυρες να χτίζουμε και να μην γκρεμίζουμε γέφυρες σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Μια φυσική καταστροφή δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Εμείς διεκδικήσαμε τους σπόρους, προχωρήσαμε στην μελέτη και σήμερα ένα έργο που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια είναι ολοκληρωμένο, ασφαλές για την ευρύτερη περιοχή εδώ του Σταυρωμένου. Όταν γίνανε οι μεγάλες ζημιές στο Ρέθυμνο το Φεβρουάριο το 19 και το Νοέμβριο του 20, είχαμε πραγματικά μεγάλες καταστροφές σε γέφυρες, σε ποταμούς, σε φαράγγια, σε δρόμους. Ήταν ο μισός και παραπάνω νομός βομβαρδισμένος. Από την πρώτη στιγμή που τα νερά του Αρκαδιώτη ποταμού ισοπαίδωσαν τη γέφυρα Σταυρωμένου, περιφέρεια και δήμος συνεργάστηκαν στενά και σε χρόνο ρεκόρ κατασκευάστηκε μια νέα υπερσύγχρονων προδιαγραφών γέφυρα, προϋπολογισμού σχεδόν 2 εκατομμυρίων ευρώ, που θα θωρακίσει αντιπλημμυρικά για τις επόμενες δεκαετίες στην ευρύτερη ανατολική ζώνη του Ρεθύμνου. Είναι αλήθεια πως ένα τέτοιο έργο ξεπερνά τη δύναμη της μονάδος και αποτελεί συλλογική υπέρβαση. Δυστυχώς η κλιματική αλλαγή είναι παρούσα, η φύση μας προειδοποίησε και η απάντηση που δόθηκε θεσμικά από την κεντρική πολιτεία αλλά την περιφέρεια και όλη την κοινωνία είναι ένα σωστό έργο με όλες τις προδιαγραφές ώστε να αντέξει για πολλές δεκαετίες στο μέλλον. Αποτέλεσμα μιας συλλογικής και σοβαρής προσπάθειας, σοβαρής υπό την έννοια της σύγχρονης κατασκευής, η οποία είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση ακλόνητη για την περιοχή. Την ίδια ώρα η αντιπεριφέρεια ολοκληρώνει 12 μελέτες ύψους άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν στην οριοθέτηση εισάριθμων ρεμάτων και ποταμών που βρέθηκαν στο έλαιος της Θεομηνίας του 2020. Οι χρηματοδοτήσεις των αντιπλημμυρικών αυτών έργων θα ξεπεράσουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ, αφού μόνο για τη διευθέτηση του Πλατανιανού ποταμού απαιτούν 25 εκατομμύρια ευρώ. Οι τέσσερις είναι εδώ ανατολικά του Ρεθύμνου, είναι ο Πλατανιανός, ο Αρκαδιώτης, ο Αρσανιώτης και ο Πηγιανός ποταμός. Είναι ο ποταμός, ο Γεροπόταμος, σε 3-4 του σημεία στο Μιλοπόταμο και μέσα στο Πέραμα. Είναι ο Πλατής ποταμός, είναι ο ποταμός ο οποίος διέρχεται μέσα από τον Πλακιά, είναι ο ποταμός ο οποίος διέρχεται μέσα από το Ροδάκινο. Όλοι αυτοί οι ποταμοί οι οποίοι δημιουργήσαν τα μεγάλα θέματα τότε. Επίσης από τις πλημμύρες του 2020 έως σήμερα η αντιπεριφέρεια κατάφερε να επισκευάσει 19 γέφυρες του Μιλοποτάμου, να κατασκευάσει 2 ακόμα σύγχρονες σε Αγιά και Άγιο Σύλλα, να ολοκληρώσει τα έργα στον Καλονύχτη, στο δρόμο προς Ρουσοσπίτι, αλλά και στα φαράγγια του Νότου με επίκεντρο τον Κουρταϊώτη που θύμιζαν βομβαρδισμένες περιοχές. Επιπλέον για το Ρέθυμνο η περιφέρεια Κρήτης τρέχει σειρά έργων οδοποιίας, ενώ εν ώψη της νέας προγραμματικής περιόδου εξασφαλίζονται κονδύλια και για έργα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που θα επικεντρωθούν μόνο στο Μητροπολιτικό Δήμο.